Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, όταν πέρσι τέτοιες μέρες η Βουλή ενέκρινε τον προϋπολογισμό για το 2020, όλοι περιμέναμε μια διαφορετική χρονιά. Δυστυχώς η πανδημία άλλαξε τα πάντα. Όλος ο κόσμος, κάθε χώρα του πλανήτη, βρέθηκε σε μια πρωτοφανή περιδίνηση. Το ΑΕΠ σε κάθε χώρα σχεδόν υποχώρησε. Και ευτυχώς οι οικονομικοί δείχτες πήγαν πιο πίσω ιεραρχικά σε σχέση με την προστασία της δημόσιας υγείας. Αυτό ακριβώς έκανε και η κυβέρνηση. Ποτέ δεν υπήρξε δίλημα υγεία ή οικονομία. Εδώ και 9 μήνες, συντονισμένα, μεθοδικά, διαχειρίζεται μια πρωτοφανή υγειονομική κρίση. Με υπερδιπλασιασμό των μονάδων εντατικής θεραπείας, με έμπραχτη οικονομική στήριξη όσων έχουν πληγεί, με γενιά έκτακτη χρηματοδότηση των Δήμων και των Περιφερειών. Και επιτρέψτε μου να επικεντρωθώ στη στήριξη της αυτοδιοίκησης. Μέσα στο 2020, το Υπουργείο Εσωτερικών στήριξε τους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας. Από την αρχή της κρίσης, πριν καν εμφανιστούν έντονα οι οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας. Από το Μάρτιο ως το Μάιο του 2020, 86 εκατομμύρια δόθηκαν για προμήθειες υλικού μέσα προστασίας εργαζομένων και λοιπές δαπάνες. 2,5 εκατομμύρια για υγειονομική προστασία των Ρωμά. 1,5 εκατομμύριο ευρώ για κάλυψη αναγκών για τροφές αδεσπότων ζώων. Μέσα σε 3 μήνες και μόνο στους Δήμους. Αντίστοιχα στις περιφέρειες, το ίδιο διάστημα δόθηκαν 15 εκατομμύρια ευρώ. Και πριν ξεκινήσει το δεύτερο κύμα πανδημίας, τουλάχιστον σε έντονο βαθμό, τον Οκτώβριο 40 εκατομμύρια με βάση τις πραγματικές απώλειες των Δήμων όπως έχουν καταγραφτεί στο παρατηρητήριο μέχρι 31 Ιουλίου. Και ξέρετε κάτι, αν μη τι άλλο, κάναμε μια δίκαιη λύση. Η οικονομική επιβάρηση στους Δήμους δεν είναι ούτε οριζόντια, ούτε οικονομικά ισοδύναμη. Άλλη απώλεια εσόδων έχει ένας μικρός ορεινός Δήμος και άλλη απώλεια εσόδων έχει ένας Δήμος ο οποίος έχει έντονο τουριστικό στοιχείο. Άλλη απώλεια εσόδων έχει ένας Δήμος ο οποίος στηρίζεται και έχει πολλά καταστήματα εστίασης και άλλος Δήμος ο οποίος δεν εισπράττει πολλά χρήματα, για παράδειγμα, από το τέλος παρεπιδημούντων. Έτσι λοιπόν, τον Οκτώβριο, 40 εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν με βάση συγκεκριμένο αλγόριθμο για κάλυψη των αναγκών και των απολειών εσόδων λόγω του κορονοϊού. Επίσης, τον Νοέμβριο, ένα μήνα μετά, νέα έκτακτη χρηματοδότηση 50 εκατομμυρίων ευρώ προς τους Δήμους της χώρας. Και τις αμέσως επόμενες μέρες και πάντως πριν το τέλος του χρόνου, μια νέα ακόμα έκτακτη χρηματοδότηση, η οποία θα μοιραστεί κατά το ίμιση αναλογικά σε όλους τους Δήμους και κατά το άλλο ίμιση με βάση τις πραγματικές απώλειες όπως έχουν καταγραφτεί στο παρατηρητήριο οικονομικής αυτοτέλειας. Το ύψος υπολογίζεται σε περίπου 75 με 80 εκατομμύρια ευρώ. Αύριο, επίσης, μεθαύριο, τις επόμενες ημέρες, ενισχύονται εκτάκτως οι περιφέρειες και με το ποσό των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό, κυρίες και κύριοι βουλευτές, αποκαλείται έμπραχτη στήριξη της αυτοδιοίκησης. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, την ηγεσία του οποίου ευχαριστώ πραγματικά θερμά, δόθηκαν στους Δήμους πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ για αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, πάνω από 80 εκατομμύρια ευρώ για αποπληρωμή τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων. Ένα συνολικό ποσό μέσα στους Δήμους για το 2020, περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον έκτακτη ενίσχυση. Μετρητά και άμεσα διαθέσιμα στους πόρους, στους Δήμους. Όπως έλεγε μια ψυχή, αυτά είναι λεφτάκια που μπαίνουν στην άκρη. Μπρος όφελος των τοπικών κοινωνιών και με σκοπό την ανακούφιση των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία και τις οικονομικές επιπτώσεις. Και να είστε σίγουροι όλοι σας για ένα πράγμα, ότι όσο η πανδημία συνεχίζεται, τόσο η κυβέρνηση θα βρίσκεται κοντά στην αυτοδιοίκηση. Περιττό να αναφέρω ότι μέσα και στο 2020 και από τον Ιούλιο του 2019 που ανέλαβε η κυβέρνηση, κινήθηκε άμεσα, αποτελεσματικά, σε μια σειρά φυσικών καταστροφών που έπληξαν την Ελλάδα. Από τη Χαλκιδική, τη Θάσο, τη Σάμμο, τη Θεσσαλία, τη Χερσόνησο, την Εύβοια έως το Λιτόχωρο, για πρώτη φορά η αυτοδιοίκηση είδε την κυβέρνηση να είναι πραγματικά δίπλα της σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές. Με έργα και όχι με λόγια. Μέσα σε ένα χρόνο επίσης ολοκληρώθηκε μια ακόμα χρόνια παθογένεια της αυτοδιοίκησης που ταλαιπωρούσε και τους αιρετούς και τους πολίτες. Η δυνατότητα τακτοποίησης επιφάνειας των ακινήτων, ώστε να είναι συμβατά τα στοιχεία που υπάρχουν στον Δήμο με την πραγματική επιφάνεια του ακινήτου. Με αιτήσεις μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, πάνω από 60 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα, 60 τετραγωνικά χιλιόμετρα εντοπίστηκαν και πλέον θα εισπράττονται τα αντίστοιχα τέλη από τους Δήμους. Περίπου 120 ευρώ κατέτος από εδώ και πέρα το ετήσιο έσοδο των Δήμων. Και έρχεται και θα ψηφιστεί πριν το τέλος του χρόνου η ρύθμιση για την έως 120 δόσεις
αποπληρωμή των υποχρεώσεων των πολιτών και των επιχειρήσεων προς τους Δήμους της χώρας, ώστε μέσω μιας νέας ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας να μπορέσουμε μέσω της πανδημίας να διευκολύνουμε τις οφειλέτες για όλες τις οφειλές που έχουν προς τους Δήμους, προκειμένου και να διευκολυνθούν οι οφειλέτες, αλλά και να αυξηθεί τα έσοδα των Δήμων, τα οποία πολλές φορές αυτά είναι πολλά χρόνια και δεκαετίες σε κρεμότητα. Αλλά δυστυχώς έχω διαπιστώσει, κυρίως από την πλευρά της εξωματικής αντιπολίτευσης, ότι δεν πρέπει να μιλάει με τα στελέχη της στην αυτοδιοίκηση, ούτε να είναι σε επαφή γενικότερα με την ίδια την αυτοδιοίκηση και τα συλλογικά της όργανα. Γιατί πολλές φορές δεν σέβεστε ούτε καν την αυτοτέλεια της αυτοδιοίκησης. Και θα έλεγα ότι αυτό το διαπιστώνουμε πολλές φορές ακόμα και στο κοινοβουλευτικό έλεγχο που ασκείτε. Πολλές φορές μιλάτε και ρωτάτε πράγματα που είναι μέσα στον πυρήνα της αυτοδιοίκησης. Και προσπαθείτε με χαριτωμένες, με ωραίες φράσεις, με κάποιες λαϊκίστικες κραυγές να κάνετε εντύπωση. Οτιδήποτε πάει μπροστά την αυτοδιοίκηση σας βρίσκει απέναντι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Δεν μπορείτε μάλλον να καταλάβετε ότι αυτή την κυβέρνηση, οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες είναι όλοι οι ίδιοι και ίσοι απέναντί μας, ανεξαρτήτως κομματικής προέλευσης. Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε. Φυσικά το λέμε σε εσάς. Σας παρακαλώ. Κύριε Σκουλέτη, σας παρακαλώ. Βεβαίως μιλάμε. Διότι κύριε Σκουλέτη, υπουργέ, μην κάνετε διάλογο, συνεχίστε. Κύριε Σκουλέτη, σας παρακαλώ. Κλείνοντας λοιπόν, κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι ωραία για τέτοια. Τις επόμενες εβδομάδες θα συζητήσουμε με την αυτοδιοίκηση μια κορυφαία τομή. Μια τομή η οποία θα είναι σε δύο επίπεδα. Στο ένα επίπεδο υπάρχει ανακατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ κεντρικής κυβέρνησης, περιφέρειας και Δήμου, και ώστε να δώσουμε στην αυτοδιοίκηση τα απαραίτητα εργαλεία και να γίνει επιτέλους ένας σαφής διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων μεταξύ όλων των φορέων του κράτους. Και ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, και ολοκληρώνω. Παρακαλώ. Ξέρετε, εμείς πιστεύουμε ότι την καλύτερη γνώση για τα τοπικά προβλήματα την έχουν οι δημοτικές και περιφερειακές αρχές. Και αυτό θα αποτυπωθεί στο νέο νόμο. Και όλοι οι Δήμοι, είτε είναι η Γάβδος, είτε είναι η Αθήνα, είτε είναι το Αγαθανήσι, είτε είναι η Θεσσαλονίκη, θα έχουν στη διάθεσή τους τα ίδια εργαλεία προκειμένου να προωθήσουν το συμφέρον του τόπου τους. Και με έμπρακτη στήριξη και του ανθρώπινου δυναμικού και των εφαρμογής των νέων τεχνολογιών. Και τέλος, το δεύτερο επίπεδο είναι ο νέος ενιαίος κώδικας αυτοδιοίκησης. 1.500 περίπου τροποποιήσεις έχουν γίνει από το 2006 μέχρι σήμερα. Μιλάμε για ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης, ένα νέο σύστημα εποπτείας, ώστε το φθινόπωρο του 2021 όλες οι υπηρεσίες εποπτείας των Δήμων και των Περιφερειών θα λειτουργούν πλήρως και υπό ανεξάρτητο και αξιοκρατικά επιλεγμένο επόπτη νομιμότητας. Σταματάει οριστικά η πολιτική επιρροή στον έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων. Επιταχύνεται η όλη διαδικασία, ώστε να μην είναι τροχοπέδι, αλλά να είναι σύμμαχος της διαφάνειας. Θα εισηγηθούμε ένα νέο πλαίσιο οικονομικής διαχείρισης, με διαφάνεια και λογοδοσία, νέους θεσμούς συμμετοχικής διαδικασίας, όπως είναι η ψηφιακή διαβούλευση του προϋπολογισμού και το τοπικό ηλεκτρονικό δημοψήφισμα. Θεσπίζεται και θα προταθεί διμηνιαία ειδική συνεδρίαση ελέγχου πεπραγμένων δημοτικής αρχής από τους δημοτικούς συμβούλους, ένα νέο τρόπο οργάνωσης του Δήμου και των νομικών προσώπων. Με ένα νέο και φυσικά με ένα νέο εκλογικό σύστημα, ώστε αυτός που κερδίζει τις εκλογές να μπορεί να ασκήσει και να κριθεί από τους πολίτες για αυτό για το οποίο εκλέχθηκε. Θα ήθελα να ήμασταν όλοι σύμμαχοι σε αυτήν την πορεία. Φοβάμαι ότι δεν θα γίνει αυτό. Διότι ενώ εμείς συζητάμε για μια πραγματική προοδευτική μεταρρύθμιση με την έννοια την πραγματική και όχι της διάλυσης αυτοδιοίκησης, φαίνεται ότι τον τελευταίο καιρό έχετε αρχίσει και εμένετε σε μια λογική αντιπολίτευση του τσουρεκιού, του ποδηλάτου ή των ανοιχτών τάφων. Αλλά ξέρετε, από το 2012 μέχρι το 2020 έχουν μεσολαβήσει ένας πολιτικός αιώνας και πλέον όλοι γνωριζόμαστε καλά μεταξύ μας. Είναι αυτονόητο ότι ο δρόμος των αλλαγών που χρειάζεται η χώρα είναι ακόμα μακρύς και ορισμένες φορές ανηφορικός. Στο πλαίσιο αυτό όμως, η κυβέρνηση έχει δείξει ότι τα καταφέρνει και μπορεί να τα καταφέρει. Γι' αυτό καλώ τους βουλευτές να υπερψηφίσουν τον προϋπολογισμό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε.